σας. Κυρία Υπουργέ, κύριοι Υφυπουργοί, κύριε εκπρόσωπε του ΠΑΣΟΚ, κύριε Διοικητά της Τράπεζας Ελλάδος, αγαπητέ Πρόεδρε του Insurance Europe, dear Andreas, thank you very much for crossing Europe this morning to be with us today. We really appreciate that. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, μην ανησυχείτε, δεν θα επαναλάβω όλες τις προσφωνήσεις, γιατί τις έκανε πάρα πολύ ωραία η κυρία Παπασπυροπούλου. Χαίρομαι όμως πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Εκ μέρους της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας αυτή την 117η Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας. Για 117 συναπτά χρόνια, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος εργάζεται για το καλό της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, η οποία έχει ιστορία πολύ μεγαλύτερη λίγο μετά την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους. Λίγο λιγότερο από 200 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας και είμαστε περήφανοι για τη δουλειά μας. Τη δουλειά μας, η οποία είναι η ασφάλιση. Η ασφάλιση έχει δύο πυλώνες. Τον ιδιωτικό, δηλαδή εμάς, τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, και τον κρατικό, την κοινωνική ασφάλιση δηλαδή, που αποτελεί τον βασικό ιστό λειτουργίας κάθε σύγχρονου κράτους. Για τη σωστή προστασία όμως του Έλληνα έχουμε ευθύνη και οι δύο. Ευθύνη πρώτα απ' όλα απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Στα επόμενα λίγα λεπτά θα ήθελα να σας θέσω και να επιχειρήσω να απαντήσω σε ένα ερώτημα. Αν η επιλογή που έχουμε κάνει για το πώς ασφαλίζεται ο Έλληνας συνολικά, δηλαδή τόσο από το κράτος με την κοινωνική ασφάλιση, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, αν η επιλογή αυτή είναι σωστή, το μίξ αυτό είναι σωστό, ή αν επιδέχεται βελτίωσης. Επιλέξαμε να αφιερώσουμε τη φετινή εκδήλωση σε αυτό που λέγεται κενό προστασίας, δηλαδή στο τι μένει ανασφάλιστο, κάτι το οποίο είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Ειδικά στη χώρα μας όμως, το κενό προστασίας είναι επικίνδυνα, είναι εξαιρετικά μεγάλο. Όταν μιλάμε για μεγάλο κενό προστασίας στην Ευρώπη, όπου η ασφαλιστική παραγωγή κυμαίνεται στο 7,5% του ΑΕΠ, τι μπορούμε να πούμε για την Ελλάδα, όπου η ασφαλιστική παραγωγή βρίσκεται μόλις στο 2,4% του ΑΕΠ. Δηλαδή, ο Έλληνας πρώτα απ' όλα σαν άτομο και σαν οικογένεια και έπειτα σαν επιχείρηση είναι ασφαλισμένος στο 1/3 με 1/4 του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Και αυτό, προσέξτε, ενώ γνωρίζουμε όλοι μας ότι οι κίνδυνοι γύρω μας αυξάνονται εκθετικά. Κίνδυνοι δημογραφικοί, κίνδυνοι κλιματικοί, κίνδυνοι στο χώρο της υγείας. Τι κάνει η Ένωσή μας? Είναι όντως το κενό προστασίας ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που απασχόλησε και αυτή τη χρονιά την Ένωση. Αποτέλεσε βασικό μας στόχο το πώς θα μειώσουμε αυτό το κενό, εστιάζοντας παραλαμβάνω στις φυσικές καταστροφές, την υγεία αλλά και τη συνταξιοδοτική αποταμίευση, σε ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε εμείς ως αγορά, σε ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να αυξήσουμε την ασφαλιστική συνείδηση, να ενημερώσουμε σωστά τους πολίτες στο τι να προτείνουμε στην πολιτεία και στην κοινωνία ως βιώσιμες λύσεις. Παράλληλα, βασικό μας στόχο αποτελεί ο συνεχής εξυγχρονισμός της αγοράς μας ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα. Ο κόσμος μας αλλάζει δραματικά και για να παραμείνουμε σχετικοί, relevant, συγχωρήστε την αγγλική λέξη, στον άνθρωπο εκεί έξω στο δρόμο που ενδέχεται να εξετάζει, να αγοράζει ένα ασφαλιστή σε εμάς, πρέπει να κάνουμε δραματικές βελτιώσεις στο ψηφιακό προφίλ, για να το πω έτσι, των εταιριών μας. Ενώ παράλληλα μας απασχολεί πολύ σοβαρά και η προσαρμογή, η γρήγορη προσαρμογή σε όλη τη μεγάλη γκάμα θεμάτων που λέγεται ESG,
όπως επίσης και στο λεγόμενο DEI, Diversity, Equity and Inclusion, δηλαδή της διασφάλισης της ισότητας, της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στο εργασιακό μας περιβάλλον. Διότι είμαστε ένας μεγάλος εργοδότης, ένας καλός, ένας σοβαρός, ένας μακροπρόθεσμος εργοδότης. Σε όλα αυτά και πολλά άλλα γίνονται πολλές δράσεις που περιληπτικά περιέγραψε η Γενική Διευθύντρια της Ένωσης. Για να ξαναγυρίσω όμως το ζήτημα, το σημερινό, το κενό προστασίας δηλαδή, όπως φάνηκε με την καταιγίδα Ντάνιελ, μεγάλο ποσοστό πολιτών αλλά και επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων, παραμένουν ανασφάλιστοι. Στις φυσικές καταστροφές το 15% των σπιτιών είναι ασφαλισμένο, στις επιχειρήσεις εκτιμάται ότι μόλις 200.000 από τις 500.000 επιχειρήσεις που έχουν έστω και έναν υπάλληλο είναι ασφαλισμένες, και ενώ προστασίας υπάρχει βέβαια και το γνωρίζουν οι φίλοι υπουργοί και στις συντάξεις, ο 65χρονος δανός, ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη, έχει στην άκρη χρήματα, αυτό τεχνοκρατικά λέγεται κεφαλαιοποιητικά χρήματα, δεν εξετάζουμε σε δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα, αποταμιεύσεις 28 μηνών του τελευταίου του μισθού. Ο Έλληνας έχει στην άκρη αποταμιεύσεις 5 ημερών. Ο μέσος όρος του πολίτη του ΩΣΑ είναι 8 μήνες αποταμιεύσεις και εμείς έχουμε 5 μέρες. Στην υγεία, το 2021 είναι δυστυχώς τα πιο updated στοιχεία που έχουμε. Οι Έλληνες ξόδεψαν συνολικά 16,7 δις. Από αυτά 10,5 πλήρωσε το κράτος σε κάθε μορφή. Μόλις 700 εκατομμύρια πληρώσαμε εμείς τους λίγους ασφαλισμένους συμπληρωματικά στην ιδιωτική ασφάλιση στην υγεία. Και βέβαια 5,5 δισεκατομμύρια πλήρωσαν από την τσέπη τους οι Έλληνες. Αυτό το ποσό είναι διπλάσιο ως ποσοστό από αυτό που καταβάλει ο μέσος Ευρωπαίος από την τσέπη του, γιατί όλοι οι Ευρωπαίοι καταβάλουν και κάτι από την τσέπη τους για την υγεία τους, απλά είναι το μισό ως ποσοστό σε σχέση με αυτό που καταβάλει ο Έλληνας. Το κενό προστασίας λοιπόν σε όλους τους τομείς μεταφράζεται πολύ απλά στο να πληρώνει εξιδίων δυνάμεων ο ανασφάλιστος Έλληνας κάτι το οποίο είναι πολύ περισσότερο από αυτό το αντίστοιχο του μέσου Ευρωπαίου. Και αυτό επηρεάζει εντονότερα τον οικονομικά αδύναμο, ο οποίος δεν έχει στην άκρη κεφάλαια για να αντιμετωπίσει μια μεγάλη ζημιά, σε αντίθεση με τους έχοντες, οι οποίοι μπορούν να αυτασφαλίζονται, δηλαδή να μένουν ανασφάλιστοι. Οι πολίτες, ιδιαίτερα οι μη έχοντες, οι οποίοι έχουν και περισσότερη ανάγκη τη συμπληρωματική ιδιωτική κάλυψη, θεωρούν ότι είναι ασφαλισμένοι πλήρως από τον δημόσιο τομέα, ενώ στην πραγματικότητα είναι ανασφάλιστοι ή επικίνδυνα υπασφαλισμένοι. Θεωρούν ότι αν το σπίτι τους καταστραφεί από ένα σεισμό, πλημμύρα ή πυρκαγιά, το κράτος θα είναι εκεί να τους δώσει τα χρήματα να το ξαναχτίσουν επαρκώς και άμεσα, όταν η κρατική αρρωγή δεν επαρκεί για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών. Θεωρούν ότι είναι καλυμμένοι στο κομμάτι της υγείας, όταν η συμμετοχή τους, επαναλαμβάνω, στην χρηματοδότηση των δημόσιων δαπανών για την υγεία της χώρας είναι διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Θεωρούν τέλος ότι θα βγουν στη σύνταξη, όταν βγουν στη σύνταξη, το ποσό που θα πάρουν από τη δημόσια ασφάλιση θα επαρκεί για να διατηρήσουν για πολλά χρόνια, γιατί ζούμε, δόξα τω Θεώ, πολλά χρόνια, το ψηλότερο επίπεδο ζωής που έχουν κατακτήσει, ενώ η μέση σύνταξη κυμαίνεται σήμερα στα 795 ευρώ μεικτά και το 50% των συνταξιούχων παίρνει σύνταξη κάτω των 1.000 ευρώ μηνιαίως σε ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού και μεγάλων αυξήσεων στα βασικά αγαθά και ποσά τα οποία οι μελέτες δείχνουν ότι δεν είναι εύκολα διατηρήσιμα λόγω της δημογραφικής πυραμίδας. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι αν συμβεί κάτι, όταν συμβεί κάτι, όταν έρθει η δύσκολη ώρα, ο πολίτης θα πρέπει να βρει τρόπο να πληρώσει μόνος του τη ζημιά. Το ζήτημα είναι τι πρέπει να κάνουμε ως οργανωμένη κοινωνία.
ως κράτος, αλλά και εμείς, η ασφαλιστική αγορά, για να μειωθεί αυτό το μεγάλο κενό προστασίας στη χώρα. Είναι ένα θέμα, όπως είπα, που συζητιέται σε όλη την Ευρώπη. Μόνο που σε εμάς το σημείο εκκίνησης είναι πολύ χειρότερο. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι εδώ, είναι αξιόπιστη, αποδεικνύει καθημερινά ότι μπορεί να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο. Στις φυσικές καταστροφές, θυμίζω, φέτος είχαμε τις πρωτοφανείς πλημμύρες Ντάνιελ, που ήταν η μεγαλύτερη φυσική καταστροφή από το 1993 που κρατάμε στατιστικές με την ίδια μεθοδολογία, και είχαμε λίγο πριν τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού. Στα δύο αυτά περιστατικά ανταποκριθήκαμε άμεσα με αποζημιώσεις που ξεπέρασαν τα 420 εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε όμως, από αυτά τα 420 εκατομμύρια, 390 εκατομμύρια σχεδόν αφορούσαν αποζημιώσεις σε επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο μικρός ήταν ανασφάλιστος. Πληρώνουμε 2 με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις κάθε χρόνο, πέρσι 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δύο στοιχεία ακόμα, τα επαναλαμβάνω, κάθε χρόνο είναι σημαντικά. Είμαστε ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής στη χώρα, μακροπρόθεσμος patient investor, όπως λένε οι αγορές, με 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είμαστε πίσω από την ασφάλιση και πολλές φορές από την επένδυση, τη χρηματοδότηση πολύ μεγάλων έργων. Και αυτό περιλαμβάνει, με συνεχώς αυξανόμενο, όχι επαρκή ρυθμό όμως ακόμη, και επενδύσεις σε λεγόμενες πράσινες επενδύσεις και άλλα θέματα αυτού του είδους. Ο τζίρος της αγοράς, και αυτό έχει κάποιο ενδιαφέρον, ήταν το 2023 5,3 δισεκατομμύρια. Προσέξτε, πήρε 15 χρόνια να ξαναπεράσουμε το κατόφλι των 5 δισεκατομμυρίων στην αγορά. Το 2009 ήταν 5,5 δισεκατομμύρια ο τζίρος και πήρε 15 χρόνια για να φτάσουμε πάλι σε αυτό το επίπεδο. Και βέβαια, ως αγορά, είμαστε ένας μεγάλος εργοδότης που απασχολούμε έμεσα ή άμεσα περίπου 50.000 εργαζόμενους. Τέλος, έχουμε, παρόλο τον Ντάνιελ, παρόλες όλες τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, μέσα στην κρίση η αγορά μας μπήκε στο Solvency 2 υπό την εποπτεία τη σωστή και αυστηρή της Τραπέζης Ελλάδος, όσο φίλοι. Και έχουμε έναν από τους ψηλότερους δείκτες φερεγγιότητας στην Ευρώπη, με 175% solvency ratio. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα είναι η μόνη ανάμεσα στις αναπτυγμένες χώρες που επιλέγει διαχρονικά να βασίζει την προστασία των πολιτών σχεδόν αποκλειστικά στο δημόσιο. Οφείλουμε να εξετάσουμε αν επιθυμούμε να επιμείνουμε σε ένα μοντέλο που όλα αιώνια θα τα περιμένουμε από το κράτος. Είναι αυτή μια βιώσιμη, αποτελεσματική επιλογή για τους πολίτες και το μέλλον της χώρας? Γίνονται κινήσεις όμως και πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Στις φυσικές καταστροφές νομοθετήθηκε τη χρονιά που μας πέρασε το κίνητρο της έκπτωσης στον έμφυα για τις ασφαλισμένες κατοικίες, κίνητρο που εκτιμούμε ότι θα έπρεπε να είναι ισχυρότερο του 10%. Παρόλα αυτά, είναι μια καλή κίνηση. Είναι ενδιαφέρον ότι πήρε πάρα πολλούς μήνες η εφαρμογή του. Γίνεται τώρα, όπως ίσως γνωρίζετε, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι πολίτες να ασφαλίσουν τα σπίτια τους. Επιτρέψτε μου εδώ όμως να παροτρύνω την πολιτεία να το διαφημίσει και αυτή. Κάνατε κάτι πολύ καλό, πείτε το κι εσείς, γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει τόσο καλά ή δεν το καταλαβαίνει. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη εξήγηλε την υποχρεωτική ασφάλιση των επιχειρήσεων με τζίρο πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξεταστεί το όριο να πέσει στο 1 εκατομμύριο ευρώ, έτσι ώστε να καλυφθεί μεγαλύτερος όγκος μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στη γειτονική μας Ιταλία νομοθετήθηκε πριν από 1 με 2 μήνες η υποχρεωτική ασφάλιση όλων των επιχειρήσεων. Πάντως και τα δύο αυτά μέτρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως είναι απολύτως η σωστή κατεύθυνση και η ίδρυση του ΤΕΚΑ, ενός κεφαλαιοποιητικού συστήματος στον κρατικό ουσιαστικά πρώτο πυλώνα. Όπως είπαμε και πέρσι, χρειαζόμαστε περισσότερα, πολύ περισσότερα, είναι απολύτως η σωστή κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε
και άλλους φορείς κεφαλαιοποιητικούς στο θέμα της αποταμίευσης, και βεβαίως αυτοί οι φορείς υπάρχουν ήδη στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν όμως και άλλα να γίνουν στον τομέα των ανασφάλιστων οχημάτων. Απλά συγκρατήστε κάτι, όταν βγείτε στο δρόμο σκεφτείτε ότι περίπου 1 στα 10 αυτοκίνητα που βλέπετε είναι ανασφάλιστο και έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση για πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη χώρα. Έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά και από τους ανθρώπους της Ένωσης και από το Υπουργείο. Είδα τον κύριο Θεοχάρη προηγουμένως. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να πατηθεί το τελευταίο κουμπί, συγχωρήστε μου την έκφραση, για να εξαλειφθεί πλέον αυτό το φαινόμενο, το τόσο κοινωνικά και οικονομικά επιζήμιο των ανασφάλιστων αυτοκινήτων. Εν τω μεταξύ, στην υγεία έχουμε ακόμη 15% φόρο ασφαλίστρων. Πληρώνουμε ΦΠΑ στους λογαριασμούς των νοσοκομείων. Κάποτε είχαμε κίνητρα, κυρίες και κύριοι, για την ασφάλιση στην υγεία. Και τώρα έχουμε αντικίνητρα και σφόρους. Δεν έχουμε κανένα κίνητρο πλέον για ένα νέο άνθρωπο να βάλει στην άκρη χρήματα όταν είναι νέος, προφόρων, έτσι ώστε να τα βρει κεφαλαιοποιητικά με το όνομα και το επώνυμό του όταν θα γίνει 65 και 70 χρονών τότε και θα βγει στη σύνταξη. Κυρίες και κύριοι, δεν θέτουμε δίλημα κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης για τους πολίτες. Δεν συζητάμε επίσης εδώ για το μέλλον της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς. Συζητάμε για το πώς ο Έλληνας θα είναι καλύτερα, πληρέστερα προστατευμένος. Αυτή η συζήτηση δεν έχει κομματικό χρώμα. Είναι μια συζήτηση υπερκομματική. Και εδώ επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση. Μας ξένησε το γεγονός ότι απουσιάζει σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση από αυτή τη συζήτηση, και το λέω γιατί είναι μια συζήτηση υπερκομματική και καθολική, γιατί αφορά το μέλλον και την βιωσιμότητα της χώρας μας, το μέλλον του μέσου Έλληνα και της μέσης Ελληνίδας, ανεξαρτήτως ιδεολογίας. Όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε στη συνταγή. Μιλάμε για μια επιλογή για την προστασία του μέσου Έλληνα, ο οποίος παραμένει ανασφάλιστος και άρα εκτεθειμένος σε έναν κόσμο ο οποίος μεταβάλλεται επικίνδυνα με ταχύτατους ρυθμούς. Και αυτό μας αφορά όλους. Τώρα, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.